Χαίρετε φίλοι της εκπομπής, χαίρετε αγαπητοί ακροατές και θεατές μαζί σε αυτά που έχουμε να πούμε και σήμερα με τη βοήθεια του Θεού να μας φωτίζει ο Θεός να λέμε τα σωστά πράγματα και όχι πράγματα τα οποία δεν στέκουν. Συγχωρήστε μας καμιά φορά αν σε μικρά πράγματα σφάλουμε. Στα μεγάλα προσπαθούμε να λέμε αυτό που υπάρχει και αυτό που είναι στην Ορθοδοξία μας για να μην κάνουμε κανένα λάθος και σφάλμα από αυτά τα πράγματα τα οποία εμείς πρέπει να τα έχουμε σαν θέσφατα και να υπάρχει και ενότητας. Για αυτή την ενότητα προσευχήθηκε ο Χριστός στο Θεό και του είπε «Όπως εμείς, Πατέρα, είμαστε ένα, έτσι θέλω και αυτοί, οι μαθητές του δηλαδή, και κατά επέκταση όσοι θα γίνουν χριστιανοί αργότερα, να γίνουν ένα. Η ενότητα της πίστεως και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος». Γιατί την ενότητα σήμερα θα μιλήσουμε. Η ενότητα λοιπόν προδιαθέτει τον άνθρωπο να είναι πολύ κοντά ο ένας στον άλλον. Όπως έχουμε ξαναπεί, ο Ρώσος Ιβάν ο Τρομερός ρώτησε τι μπορεί να ενώσει ένα λαό που είναι διασπασμένος σε τόσα κομμάτια με τόσες γλώσσες. Και του είπανε το ομόαιμον, το ομόθρησκον και το ομόγλωσσον. Αυτό που λέγανε και οι αρχαίοι Έλληνες δηλαδή στην περίπτωση αυτή. Ένας λαός πρέπει να έχει αυτά τα τρία στοιχεία, τουλάχιστον κατά την πλειονότητά του. Η ενότητα λοιπόν αυτή είναι το ζητούμενο και στη δική μας περίπτωση, στη δική μας εκκλησία, να υπάρχει ενότητα της πίστεως, η ενότητα του νου, ομονία. Με τον ίδιο νου να σκεφτόμαστε. Όχι να σκεφτόμαστε τα μικρά πράγματα, τι θα φάμε δηλαδή, να φάμε το ίδιο φαΐ κλπ. Αυτά είναι δευτερεύοντα. Για τα πρωτεύοντα και τα μεγάλα μιλάμε. Η ενότητα λοιπόν αυτή παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στην εκκλησία. Μπορώ να πω ότι και ενότητα είναι και ανώτερη από ορισμένες σκέψεις ορισμένων ανθρώπων οι οποίοι κάνουν και είναι και σωστές σκέψεις, αλλά επειδή δεν μπορούν να τις επεκτείνουν, δεν μπορούν να τις διαδώσουν, φαίνονται σαν παράξενες αυτές οι σκέψεις, έστω και αν είναι σωστές. Θα φέρω παραδείγματα. Κάποτε πριν πολλά χρόνια, ίσως και 25 χρόνια πριν, είμαστε με ένα φίλο στην εκκλησία. Τακτικά πηγαίναμε μαζί στην εκκλησία στο πάρκο, στον Άγιο Χαράλαμπο, εκεί στα Εξάρχεια, μάλλον στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας ή να πει κανείς στο πάρκο εκεί της Αλεξάνδρας. Μέσα είναι η εκκλησία, δύο εκκλησίες είναι. Η μία είναι ο Άγιος Χαράλαμπος. Εκεί λοιπόν, πριν 25 τόσα χρόνια, πηγαίναμε σε αυτήν την εκκλησία μερικοί φίλοι, ομόθρησκοι, ομόγλωσσοι, και ομόαιμοι, όπως λέει και... Αλλά καμιά φορά υπερισχύει ο εγωισμός μερικές φορές. Δεν κοιτάω εγώ το δικό μου εγωισμό τώρα, θα κοιτάξω το εγωισμό ενός άλλου. Γιατί λέει, την καμπούρα μας δεν την κοιτάμε εμείς, την κοιτάνε οι άλλοι. Ήταν λοιπόν ένας φίλος, ο οποίος τι συνήθεια είχε. Ενώ ήταν εξαιρετικό παιδί, εξαιρετικός άνθρωπος, ήταν και πιο μεγάλος από εμάς, μπορεί και 15 και 20 χρόνια πιο μεγάλος, αλλά ήταν της παρέας άνθρωπος, φίλος κλπ. Μιλάγαμε για θεολογικά, πηγαίναμε και ακούγαμε τις ίδιες ομιλίες κλπ. Τι είχε αυτός? Όταν έβγαινε ο Απόστολος, ενώ όλοι καθόντουσαν, όπως ήθιστε, αυτός σηκωνόταν όρθιος.
Και όταν σταμάταγε ο Απόστολος και όλοι καθόντουσαν και όλοι σηκωνόντουσαν, πώς να πω, σοφία ορθή, ακούσαμε το Αγίου Ευαγγελίου, το ανάγνωσμα, αυτός καθόταν. Μία, δύο, τρεις. Του λέω, ρε Δημήτρη, έλα εδώ. Γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα? Μου λέει, έτσι πρέπει να γίνεται. Λέω, πώς πρέπει να γίνεται? Να σηκωνόμαστε τον Απόστολο και να καθόμαστε στο αυτό? Αφού δεν το κάνει έτσι η Εκκλησία. Μου λέει, κοίτα να δεις. Στον Απόστολο όρθιοι κουραζόμαστε. Μετά όταν βγαίνει το Ευαγγέλιο να ξεκουραστούμε και λίγο. Λέω, δεν είναι σωστό αυτό που κάνεις. Και αν είναι σωστό, και το έχεις δει εσύ σωστό, χάρη της αδελφότητος, των αδελφών που είναι εκεί πέρα, της ενότητας δηλαδή, πρέπει να θυσιάσεις αυτή σου τη γνώση, αν είναι και πραγματική γνώση, για να ακολουθήσεις και τον άλλον αυτό που κάνουν και οι άλλοι. Να είμαστε όλοι το ίδιο. Και την άλλη φορά το ίδιο, και την άλλη ώρα, κάποτε τον έπεισα ότι έτσι πρέπει να γίνει και σηκωνότανε μόνο στο Ευαγγέλιο, ενώ καθόταν στον Απόστολο, όπως καθόμαστε κι εμείς τώρα. Θέλω να πω ότι η ανότητα της πίστης είναι το κυριότερο πράγμα που μπορεί να υπάρχει. Της γλώσσας όχι τόσο, αλλά της πίστης είναι πολύ πολύ σημαντικό. Η ενότητα της πίστης. Να είμαστε όλοι ορθόδοξοι χριστιανοί. Δεν μπορεί να κάνουμε σχέση μεγάλη ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ετερόδοξος με έναν άλλον. Θα είναι ψεύτικη η σχέση αυτή. Δεν θα κουμπάει πάνω σε βάσεις αληθινές. Ας το προσέξουμε την ενότητα της πίστης. Και ο Χριστός προσευχήθηκε και είπε, «Πάτερ, θέλω όπου είμαι εγώ να είναι και αυτή. Πάτερ, θέλω όπως είμαστε εμείς ένα, Πατέρας, Υιός και Άγιο Πνεύμα, έτσι να είναι και η πιστή μας. Έτσι να είναι και οι χριστιανοί, έτσι να είναι και οι Απόστολοι μου και αυτό να διαδώσουν και στους άλλους χριστιανούς που θα ακολουθήσουν το χριστιανικό δρόμο, την οδό της σωτηρίας». Η ενότητα λοιπόν της πίστης είναι μεγάλο πράγμα. Είναι τύπος της Αγίας Τριάδος. Γιατί η Αγία Τριάδα είναι τρία πρόσωπα και είναι ένας Θεός και έχει μία βούληση, μία απόφαση, ένα θέλημα και όλα αυτά, για να μας δείχνει και εμάς ότι στην κοινωνία έτσι πρέπει να ζούμε. Ζούμε όμως έτσι? Δεν ζούμε έτσι. Δεν ζούμε έτσι. Ήρθαν τα κόμματα μετά την Ελληνική Επανάσταση και άλλος έλεγε από εδώ και άλλος έλεγε από εκεί. Αναγκάστηκε ο Κολοκοτρώνης και λέει, δεν θέλω κανένα κόμμα. Θέλω μόνο την Εκκλησία, τον Χριστό. Ο σοφός αυτός άνθρωπος κατάλαβε ότι η ενότητα βρίσκεται στην ενωριακή ζωή. Δεν χρειάζονται τα κόμματα για να κυβερνηθείς. Το Βυζάντιο 11 αιώνα είχε κόμματα? Δεν είχε κόμματα, αγαπητοί φίλοι, το Βυζάντιο. Το Βυζάντιο είχε πατριάρχες και αυτοκράτορες. Και αυτοί με μία πίστη και με μία πνοή κυβερνούσαν το λαό. Υπήρξαν και αυτοκράτορες άπιστοι, αλλά δεν είχαν καλή τύχη. Υπήρχαν επίσκοποι που ελέγχαν αυτοκράτορες. Του λέγανε, δεν θα κοινωνήσεις διότι έγινε αυτό και πρέπει να το προσέξεις, πρέπει να το φτιάξεις. Αυτά λοιπόν γινόντουσαν στο Βυζάντιο. 11 αιώνες κυβερνηθήκαμε με βασιλιά, με αυτοκράτορα δηλαδή, και με πατριάρχη. Αυτό δεν μας λέει τίποτα. Σήμερα έχουμε κομματιαστεί σε δύο μεγάλες παρατάξεις, να το πω έτσι, και οι οποίες και οι δύο είναι λάθος. Η πρώτη είναι η δικτατορία, η οποία μπορεί να έχει ενότητα προσώπων, αλλά δεν έχει ελευθερία. Απέτυχε. Η δεύτερη είναι τα φιλελεύθερα καθεστώτα και οι δημοκρατίες, οι οποίες έχουν ελευθερία, αλλά πάνε στην ασυδοσία, δεν έχουν δηλαδή ενότητα των προσώπων. Οι μεν έχουν ενότητα προσώπων και δεν έχουν ελευθερία, οι άλλοι δεν έχουν ενότητα προσώπων και έχουν ελευθερία. Τι να τις κάνω όλα αυτές τις δύο κατευθύνσεις? Και οι δύο είναι λάθος. Δεν μας εκφράζουν. Εμείς οι Ορθόδοξοι εκφραζόμαστε ενωριακά. Δεν χρειαζόμαστε κόμματα. Η διακυβέρνηση μπορεί να γίνει από έναν άνθρωπο μαζί με την Εκκλησία που θα έχει και αυτό το ίδιο πιστεύω με την Εκκλησία. Με έναν πιστό ηγέτη. Όπως ήταν ο Καποδίστριας. Δεν είχε κόμμα ο Καποδίστριας. Την Ελλάδα και τον Χριστό είχε ο Καποδίστριας. Σήμερα έτσι είναι τα πράγματα. Καθόλου έτσι. Λοιπόν, θα μου πεις να μην ψηφίζουμε. Όχι, δεν λέω αυτό.
Αν υπάρχει ένας χριστιανός άνθρωπος και τον έχει εμπιστοσύνη, Tommy Hill βέλτιον. Βέλτιστον, πώς το λένε. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι τα θέματα που μας απασχολούν και στις μέρες μας. Η ενότητα της πίστεως είναι το κυριότερο. Και όχι οι αιρετικές αποκλίσεις, όχι πρωτοφανείς. Άκουσα τελευταία ότι κάποιος δεσπότης έβγαλε, λέει, από το Χριστό και άφησε μόνο το Σταυρό μέσα στο Ιερό. Αυτό δεν είναι γραμμένο πουθενά, δεν είναι της παράδοσης. Γιατί? Και το δικαιολογεί με κάποια πράγματα. Μπορεί να είναι σοφός ο άνθρωπος. Μπορεί να λέει και αλήθεια. Αλλά τι κάνει? Χαλάει την ενότητα. Χάρη της ενότητος πρέπει να πει εκεί θα μπει ο Χριστός. Όπως ήταν πάντα. Όπως τον ευρύχε όταν ήταν μικρός, 5 χρονών που ήταν στο ιερό παπαδάκι ο κάποιος. Και όπως τώρα που μεγάλωσε πρέπει να διατηρήσει αυτή την ίδια παράδοση και ενότητα. Αλλιώς δεν κάνουμε τίποτα. Ο καθένας θα τραβάει από εδώ. Άλλος θα βγάζει τον Χριστό από εκεί. Άλλος θα λέει το άλλο. Ένας άλλος μου λέει γιατί δεν μας κοινωνάνε, λέει, όπως πρώτους χριστιανούς που κοινωνάγανε με το κανάτι και τους δίνανε και το ψωμί. Απλούστατα, διότι εκεί επέβλεπε ο Χριστός και ήξερε τι θα κάνει. Εδώ τώρα ένας παπάς μπορεί να επιβλέπει 300-400 ανθρώπους που είναι στην εκκλησία. Μπορούν να κοινωνήσουν οι γέροι άνθρωποι υγρίας και οι γέροι από ποτήρι και να μην τους πέσει κάτω και να σπάσει και να χυθεί το αίμα του Χριστού. Γιατί δηλαδή δεν καταλαβαίνουν την ουσία και την ενότητα και θέλουν να κάνουν αυτό, λέει, που κάνανε στην πρώτη εκκλησία. Μα αυτό τώρα δεν γίνεται. Αυτό γίνεται σε μια σύναξη 20 προσώπων, 15 προσώπων, μπορεί. Αλλά όταν είναι 200, στην Κωνσταντινούπολη μέσα, στην Αγία Σοφία, ήταν 1.000 και 1.500 άνθρωποι. Πώς θα κοινωνούσαν ο καθένας με ποτήρια και με κανάτες και δεν θα βρίσκανε κάτω? Βλέπετε η αναγκαιότητα δημιουργεί κάποιο, δίχως να χαλάει την ουσία του πράγματος, δημιουργεί κάποια άλλη νοοτροπία. Αυτή την νοοτροπία την έχουν θεσπίσει και οι πατέρες. Δεν μπορούμε εμείς να την αλλάξουμε τώρα. Τώρα κοινωνάμε με αυτόν τον τρόπο. Είναι κοινωνία σώματος Ιησού Χριστού, έστω και αν δεν γίνεται με τον αρχαίο τρόπο. Προσέξτε αυτά τα πράγματα. Γιατί έρχονται μερικοί και λένε αυτά και επιμένουν κιόλας ότι δεν είναι Αγία Κοινωνία αυτή που κάνουμε. Λέει. Γιατί δεν είναι Αγία Κοινωνία? Γιατί δεν κοινωνάει ο καθένας, λέει, με το ποτήρι και με το ψωμί κλπ. Μα πώς να γίνει αυτό? Δεν είναι εύκολο αυτό το πράγμα να γίνει μέσα σε ένα πλήθος ανθρώπων. Πρέπει να γίνεται μια οικονομία. Και αυτή η οικονομία πετυχαίνεται με τον τρόπο αυτό που κάνει η Ορθόδοξη Εκκλησία. Με το κουτάλι και με το Άγιο Δισκοπότηρο. Δεν είναι σώμα και αίμα Χριστού εκεί? Αφού λοιπόν είναι και εκεί σώμα και αίμα Χριστού, γιατί επιμένουμε σε άλλους τρόπους? Το ομόγλωσσο. Όταν οι άνθρωποι θέλανε να ανέβουν στο Θεό, κάνοντας υψηλά κτίρια στη Βαβέλ τότε, και υπάρχουν τα σιγκουράτ αυτά, και τεράστια κτίρια οικοδομούσανε, ένα από αυτά ήταν τεράστιος, ένας πύργος κλπ, με τον οποίο λέγανε φιλοδοξούσαν αυτά στο Θεό. Οποία ανοησία δηλαδή, πού είναι ο Θεός? Όσο και να πας επάνω, πόσο, 10, 20, 30 χιλιόμετρα θα πας στο Θεό? Ο Θεός είναι μέσα σου. Το σώμα του ανθρώπου τι είναι? Ναός του Θεού δεν είναι? Τι θες να πας επάνω? Για να δεις τι? Ο Θεός είναι αόρατος. Είναι αναφής, αψηλάφητος. Είναι άγνωστον. Η ουσία του Θεού δεν είναι γνωστή. Οι ενέργειές του είναι γνωστές. Αυτά που βλέπουμε δηλαδή. Τα δημιουργήματα του Θεού είναι γνωστά. Και εμείς ακόμα που είμαστε δημιουργήματα του Θεού, ξέρουμε εν τινή βαθμό τον άνθρωπο. Αν δεν ξέρουμε τον εαυτό μας καλά όσο τον ξέρει ο Θεός, ούτε το 10 και 20% του εαυτού μας δεν ξέρουμε. Απόδειξη ότι είμαστε πάντοτε εκτός καταστάσεων. Πάντοτε κάνουμε σφάλματα, είτε μικρά είτε μεγάλα. Πας άνθρωπος, έτσι, αμαρτωλός. Δεν είναι εύκολο να είσαι ακριβώς το ζύγι. Αυτή η ζυγαριά είναι τόσο λεπτή
που μετράει, ζυγίζει και την τρίχα. Μπορείς να ζυγίσεις εσύ την τρίχα, όχι. Γι' αυτό λοιπόν να ξέρουμε ότι αυτά τα πράγματα που έχει θεσπίσει η Ορθοδοξία είναι πάρα πολύ ακριβά και πάρα πολύ δυνατά. Είναι κοσκινισμένα από Αγίους και από αιώνες. Αυτό λοιπόν είναι το ομόγλωσσο. Έγινε διάσπαση της γλώσσας και δεν μπορούσαν να συνεννοηθούν και σταμάτησε η οικοδομή. Το αντίθετο ακριβώς έγινε την Πεντηκοστή. Επανέφερε ο Θεός και το Άγιο Πνεύμα τι? Την ενότητα της γλώσσας. Μία γλώσσα. Οι Απόστολοι μιλάγανε και οι άλλοι ακούγανε στις δικές τους γλώσσες αυτά που λέγανε. Μίλησαν δηλαδή όλες τις γλώσσες. Πώς τις μίλησαν? Με την ενότητα του Αγίου Πνεύματος. Αυτό είναι το μυστικό. Πάντοτε, η ενότητα. Και στη γλώσσα, και στα ήθη, και στα έθιμα, αλλά κυρίως στην πίστη. Πώς να κάνεις με έναν ο οποίος σου λέει ότι δεν υπάρχει Αγία Τριάδα, οι αντιτριαδίτες που λένε. Πόσες θρησκείες λένε ότι ένας είναι ο Θεός και δεν έχει γιο, λέει. Μπα. Και ο Χριστός όταν είπε υπάρχει τριαδικότητα, Πατρίου, Υιός και Άγιο Πνεύμα, τι είπε, κάτι το οποίο δεν ισχύει και θα έρθει ένας πιο σοφός να το φτιάξει, ποιος? Ποιος μπορεί να το φτιάξει αυτό? Συγχωρέστε με. Ποιος μπορεί να διαψεύσει τον ίδιο τον Χριστό? Ουδής δύναται να τον διαψεύσει. Η Αγία Τριάδα λοιπόν είναι ένας δείκτης της πορείας της ενότητος μεταξύ των χριστιανών ανθρώπων. Να είμαστε με μία άποψη, με μία σκέψη, με μία καρδιά, με ένα νου μαζί με τον Χριστό. Και όποιος έχει τον Χριστό δεν έχει διαφορά. Άγιοι που ζήσανε 10 αιώνες διαφορά, τα ίδια πράγματα κάνανε, τα ίδια λέγανε, τα ίδια θαύματα κάνανε, τις ίδιες πίστες είχαν. Και ας ήταν ξεχωρισμένοι από τους αιώνες. Η Ελλάδα δεν μετράει χρόνια. Η Ελλάδα μετριέται με αιώνες. Κάποιος είπε ότι θα πεθάνουμε τελευταίοι, λέει, γιατί δεν κάνουμε αυτά που κάνουν οι άλλοι. Έχουμε αυτό το δικό μας μότο. Ο Άγιος Αυγουστίνος ήθελε να βρει το Θεό γεωμετρικά. Ποιος δεν το βάλει στο μυαλό αυτό? Ποιος σκέφτηκε, ποιος άνθρωπος σκέφτηκε με τη γεωμετρία να βρει το Θεό? Βλέπετε. Ήθελε να πρωτοτυπήσει ο άνθρωπος, να βρει το Θεό γεωμετρικά. Δηλαδή, τι είναι ο Θεός, να του το πει η γεωμετρία. Ή, κατά άλλους, να φτιάξει ένα τύπο γεωμετρικό που μέσα να περικλεί την έννοια Θεός. Μπορεί να περικλείσει το Θεό σε έναν τύπο, σε μια εξίσωση, σε ένα πολυόνυμο, σε ένα χ ίσον τόσο, 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 ή στην τρίτη δύναμη μείον ψ, μείον τέτοια, γίνεται αυτό το πράγμα. Και όμως αυτός το προσπάθησε. Ήταν μαθηματικός. Πήγε να αρρωστήσει, να τρελαθεί. Και βγήκε έξω, έμενε σε ένα εξοχικό με θάλασσα και συνάντησε ένα παιδάκι με ένα κουβαδάκι να βάζει νερό στο κουβαδάκι του από τη θάλασσα. Όπως κάνουν τα μωρά. Μπορώ και αυτό. Εν πρώτης παραξενεύτηκε πως δεν υπάρχει γονείς εκεί πέρα. Τι, πού βρέθηκε αυτό το παιδάκι? Μέσα στην ερημιά ένα παιδάκι. Το πλησίασε. Του λέει, παιδάκι μου, τι κάνεις εκεί? Λέει, να, λέει, βάζω το νερό σε αυτή την τρύπα. Φέρω από τη θάλασσα και βάζω εκεί. Θα αδειάσω σιγά σιγά τον ωκεανό. Όλη τη θάλασσα, αν δεν ήξερε τη λέξη ωκεανό στο παιδί. Όλη αυτή τη θάλασσα τη βάλω, λέει, εδώ. Στην τρύπα αυτή που είχε κάνει. Μα λέει, παιδάκι μου, λέει, είναι δυνατόν να χωρέσει όλο ο ωκεανό σε αυτή την τρύπα που έχει κάνει εκεί? Και γυρίζει το παιδάκι, τον κοιτάει κατά πρόσωπο και του λέει, εσύ τι πά να κάνει? Πα με στο μελουδάκι σου να χωρέσει το Θεό, του λέει. Το κατάλαβε? Και εξαφανίστηκε. Τότε κατάλαβε ότι αυτό ήταν ένα όραμα, βέβαια, που ο Θεός του έδωσε για να σταματήσει να εργάζεται με μαθηματικό τρόπο για να βρει το Θεό με εξισώσεις και με πολυόνυμα και με γεωμετρίες και με τέτοια πράγματα. Αυτό κάνανε οι πατέρες της Εκκλησίας. Γιατί δεν ακολουθείς και εσύ την ενότητα της Εκκλησίας με την προσευχή, την νηστεία,
και όλα αυτά που κάνουν για να δεις το Θεό. Πώς θα τον δεις το Θεό? Βιομετρικά. Δεν υπάρχει τέτοιος τρόπος να δεις το Θεό. Ένας Γερμανός στο Ρέθυμνο πήγε να βρει τον τάφο του αδερφού του που είχε πέσει αλεξιπτωτιστής στα Χανιά, στο Ρέθυμνο, τον Εσταυρωμένο. Το Ρέθυμνος έχει μια περιοχή που λέγεται Εσταυρωμένος, όχι Σταυρωμένος, Εσταυρωμένος. Κρατάνε η κριτική αυτά, τη γλώσσα. Η κεφαλή λένε, δεν λένε το κεφάλι, ο πόδας λέει. Η χέρα μου, η χείρα μου δηλαδή, χέρι. Και πολλά άλλα, τα οποία είναι αρχαία, έτσι. Οι Κύπροι και οι κριτικοί έχουν πιο συνειδητοποιημένη τη γλώσσα την αρχαία παρά εμείς. Όταν μπήκε στο νεκροταφείο των Γερμανών που έχει στο Ρέθυμνο, έχει ένα νεκροταφείο Γερμανών, που έχει τάφους Γερμανών εκεί. Κάνανε ειδικό νεκροταφείο για αυτούς που πεθάνανε στην Κρήτη, τους Γερμανούς. Είδα μια γυναίκα εκεί, η οποία ήταν σκυμμένη σε ένα τάφο γερμανικό και άναβε το καντήλι. Απόρρισε ο Γερμανός. Λέει, μπας είναι Γερμανή. Της μιλάει γερμανικά, δεν καταλαβαίνει αυτή. Λέει, εγώ Ελληνίδα. Ήξερε 5 ελληνικά ο Γερμανός. Λέει, και τι δουλειά, τι κάνεις εδώ? Λέει, ανάβε το καντήλι αυτού του ανθρώπου, του Γερμανού, του παιδιού, λέει. Αυτού του παιδιού, όχι του ανθρώπου, του παιδιού. Λέει, γιατί το κάνεις αυτό, αφού δεν είναι δικό σου παιδί? Λέει, δεν είναι δικό μου παιδί, αλλά ξέρω ότι μια Γερμανίδα μπορεί να ανάβει του παιδιού μου το καντήλι που έχει πεθάνει στη Γερμανία. Γι' αυτό το κάνω. Αλλά παιδί μου, εσύ δεν είσαι μάνα. Να καταλάβεις τι θα πει να χάσει το παιδί σου. Έκλαψε ο Γερμανός. Πήγε, ήταν ανταποκριτής σε εφημερίδα γερμανική και έγραψε ένα πρωτοσέλιδο που έλεγε εκεί στην Ελλάδα έκλαψε με μια μάνα ψάχνοντας να βρω τον τάφο του αδερφού μου. Και αναλύει το περιστατικό και λέει, μου είπε αυτά τα λόγια, λέει. Δεν περιμένω να ακούσω τέτοια λόγια από άνθρωπο, λέει. Μόνο ένας Ορθόδοξος, λέει, μπορούσε να πει αυτά τα λόγια. Ένας βαθιά, που έχει καταλάβει βαθιά τι θα πει αδερφό της, τι θα πει καρδιά, τι θα πει θάνατος, τι θα πει ζωή, τι θα πει όλα αυτά τα πράγματα. Συγκλονίστηκε ο Γερμανός από αυτό το περιστατικό. Και να σας πω τώρα και κάτι πιο ευχάριστο που το άκουσα πρόσφατα. Από την ευλογημένο εκείνο άνθρωπο που τον παρακολουθήσαμε παλιά, τον πατέρα Στρατηγόπουλο, Κωνσταντίνο Στρατηγόπουλο, στη Γλυφάδα ήταν. Και έκανε κάτι συνάξη εκεί σε ένα λόφο τις Κυριακές και μίλαγε στα παιδιά. Πολύ καλός, πάρα πολύ καλός. Μετά στα άλλα λοιπόν που είπε, είπε και κάτι έτσι για ποικιλία. Λέει, πάει ένας παπάς στην Ομόνια και ζητά τον κουλουρά ένα κουλούρι. Ο κουλουράς του λέει, εγώ δεν πουλάω κουλούρια σε παπάδες. Έλα βρε παιδάκι μου, του λέει, δώσε μου και ένα κουλούρι τώρα. Σας είπα, λέει, δεν πουλάω εγώ κουλούρια σε παπάδες. Τον κοιτάει ο παπάς, του λέει, δεν μου λες, πόσο κάνει όλο αυτό, τα κουλούρια πόσο κάνουν. Λέει, ένα χιλιάρικο, με τα παλιά λεφτά. Σημερινό πόσο είναι, δεν ξέρω. 30 ευρώ, 40 ευρώ. Λέει, πάρε ένα σπάγκο και πέρασε τα όλα και θα δώσε μου τα. Του δίνει το χιλιάρικο, τα κρεμάει στο νόμο ο παπάς, τα κουλούρια και φεύγει. Σου λέει, κάπου θα τα δώσω, πεινασμένοι παντού υπάρχουν. Αυτό δεν το έκανε για εξαφτυλή στον κουλουρά. Δεν το έκανε γι' αυτό. Το έκανε για να δείξει πόσο απλετή είναι η καρδιά του Ορθόδοξου, που δεν είναι μίζερη, δεν είναι στενόκαρδος ο Ορθόδοξος. Φέρε τα όλα, ρε, του λέει. Θα τα αγοράσω εγώ. Αυτό και έγινε και στην Αφρική, το διηγήθηκε και ένας άλλος τρόπος, με διαφορετικό τρόπο. Πήγε να κάνει αυτός λειτουργία, ένας επίσκοπος, μαύρος, στην Ουγκάντα νομίζω. Και περίμενα να του φέρουν το ψωμί, γιατί δεν είχε άρτο να κάνει, να πούμε, την Αγία Κοινωνία. Εν τω μεταξύ τα παιδάκια και όλοι αυτοί που είχαν έρθει, είχαν έρθει από τις 7 η ώρα το πρωί. Και είχε φτάσει 11 η ώρα και ακόμα δεν είχαν αρχίσει τη λειτουργία. Ήταν σε μεγάλη στεναχώρια. Ρε, τι θα κάνουμε, τώρα μπορούμε να φτιάξουμε ψωμί αυτή την ώρα?
Ούτε αλεύρι έχουμε, ούτε τίποτα. Τι θα γίνει, γιατί δεν τα φέραν, δεν φέραν ένα ψωμί. Τόσοι άνθρωποι που ήρθαν, δεν ξέρω εγώ. Μεγάλοι αυτοί. Ξαφνικά βλέπει έναν με ένα ποδήλατο και ερχόταν από τα χωράφια από μέσα. Λέει, για σταμάτησε τον αυτόν. Κάτι έτσι του κάνε μέσα. Κλικ. Για σταμάτησε τον, λέει αυτόν. Τον σταματάνε. Λέει, σε θέλει ο επίσκοπος. Τι με θέλει ο επίσκοπος εμένα, λέει αυτός. Άγριος. Λέει, σε θέλει, λέει, να σου μιλήσει. Λέει. Πάει εκεί, λέει, τι θέλεις. Λέει, πού πας, λέει, τι εδώ πέρα που πας. Να, λέει αυτός, λέει ο άνθρωπος, λέει, ο έτσι και ο αυτό, τον έβρισε, μου παράγγειλε 10 ψωμιά, λέει, και τώρα δεν είναι εδώ να μου τα πληρώσει. Λέει, τι θα τα κάνω εγώ αυτά τα ψωμιά. Και έρχομαι, λέει, 30 χιλιόμετρα με το ποδήλατο. Καλά, μην κάνεις έτσι, ρε παιδάκι μου, λέει, τι ψωμιά είναι αυτά, για να δω. Κοιτάει, λέει, ωραία ψωμιά, φτιαγμένα και φρέσκα κιόλα στην κουβούρα. Λέει, θα τα πάρω εγώ. Θα το πάρει, θα τα πάρω. Βγάζω, λέει, και του δίνω κάμποσα λεφτά, πάρε τα. Ευχαριστήθηκε αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει, δέσποτα, λέει. Πάρε τα, πάρε τα ψωμιά. Και έτσι κάνει λειτουργία. 12 η ώρα αρχίσανε και τελειώσανε 3. Τα παιδάκια δεν βγάζανε άχνα. Δεν ξαπλώσανε κάτω να κοιμηθούν. Περιμένανε να γίνει η λειτουργία. Και λέει αυτός, τον ρωτάει ένας, λέει, νηστεύουν εκεί στην Αφρική. Τι να νηστεύουν, παλικάρι μου, του λέει, ερώτηση είναι αυτή. Αυτοί δεν τώρα τρώνε μέρα παραμέρα, λέει. Δεν έχουν να φάνε κάθε μέρα. Τι τρώνε, ένα ταπιόκα, ένα αυτό, ένα, πώς το λένε εκεί. Ένα πράγμα τρώνε, πάντα. Σαν να λέμε ένα ρύζι, έτσι, ένα πολτοποιημένο ρύζι. Και μου λες τώρα να νηστεύουν, αυτοί νηστεύουν τη ζωή τους. Και από ό,τι λένε, γίνονται οι καλύτεροι χριστιανοί αυτοί. Έδωσα, λέει, μια καραμέλα σε ένα κοριτσάκι. Είχαμε κάτι καραμέλες, λέει, εδώ. Και του έδωσα μια καραμέλα να τη φάει. Και πήρε την καραμέλα, το κοριτσάκι, την έγλειψε μισό λεπτό και την έβγαλε και την έδωσε στην άλλη. Που ήταν δίπλα της. Να γλύψει και αυτή την καραμέλα. Γελάμε εμείς με αυτά τα πράγματα. Πήγε ο φιλάρχος και ζήτησε, γιατί είχε πονοκέφαλο, να του δώσουν φάρμακο. Και του δώσανε μία ασπιρίνη του φιλάρχου. Όχι ένα κουτί ασπιρίνες, όχι ένα κουτάκι ασπιρίνες. Όπως παίρνουμε εμείς και βάζουμε στο σπίτι μα δύο κουτάκια ασπιρίνες, δύο κουτάκια αντεπών, δύο κουτάκια. Του δώσανε μία ασπιρίνη. Και την πήρε και πήγε σπίτι, την ήπιε και την άλλη μέρα πήγε και τους ευχαρίστησε. Γιατί του πέρασε ο πονοκέφαλος. Αυτός γλυκάθηκε. Και σου λέει, αυτοί είναι καλοί, λέει, εκεί πέρα. Είναι γιατροί καλοί. Ήταν εθελόντριες, γιατρές, εθελόντριες. Μικρές γιατρές, 30 χρονών γιατρίνες, οι οποίες εξυπηρετούσαν τους ηθαγενείς εκεί. Με αποστολή. Να είναι αγιασμένες και οι ψυχές αυτών των ανθρώπων που κάνουν αυτό το πράγμα. Είναι μέσα στα κουνούπια, μέσα στη μαλάρια, μέσα στα αυτά και προσπαθούν εκεί να κάνουν ό,τι μπορούν, να πούμε, για τα. Δίχως φάρμακα, δίχως αυτό, με ελάχιστα μέσα δηλαδή αυτό. Ξανάρχεται ο φύλαρχος. Λέει, τα μάτια μου, λέει, δεν μπορώ, λέει, τα μάτια μου, με πονάνε τα μάτια μου, λέει, συνέχεια. Του λέει η γιατρίνα, η γιατρός εκεί, του λέει, να σου δώσω, του λέει, κάτι, του λέει. Και του βάζει σταγόνες στα μάτια. Αμέσως ανακουφίστηκαν τα μάτια του. Φεύγει και γυρίζει με ένα τενεκέ. Αρκετά μεγάλο τενεκέ. Θα παίρνει 2 κιλά νερό. Και λέει στη γιατρίνα, βάλε μου αυτό το υγρό να έχω, λέει, να βάζω στα μάτια μου. Λοιπόν, τέτοια άγνοια και τέτοια πράγματα συμβαίνουν. Ήθελε 2 κιλά από αυτό το κολύριο, για όποτε θα πονάνε τα μάτια του ή όποιος άλλος του πονάνε τα μάτια του, να το αυτό. Αυτό θα είναι παλιός φύλαρχος. Λέει, μερικούς φύλαρχους τους έπειθα, λέει αυτός ο επίσκοπος, δεν θυμάμαι το όνομά του να σας το πω, αλλά δεν έχει και μεγάλη αυτή. Λέει, δύο φύλαρχοι συμμορφωθήκανε με αυτό που τους είπα ότι θα έχουν μία γυναίκα, γιατί αυτοί είχαν 4-5 γυναίκες. Και του είπανε οι φύλαρχοι, αυτοί, εντάξει, θα παντρευόμαστε με μία γυναίκα και θα κάνουμε παιδιά με μία γυναίκα.
Αυτό λένε το σωστό και αυτό θέλει η Εκκλησία του Χριστού, γιατί όταν είσαι χριστιανός δεν μπορεί να έχεις 4 γυναίκες, 5 γυναίκες. Αυτό είναι άλλη θρησκεία. Και είπανε 2 φιλαρχοί, ναι. Ένας άλλος όμως, όλα λέει τα δέχομαι. Όλα αυτά που λέτε λέει τα δέχομαι. Το έκανε κατήχηση τώρα, ας πούμε, πώς είναι ο Χριστός, πίστεψε στον Χριστό, πίστεψε στην αγάπη, πίστεψε στην ελεημοσύνη, πίστεψε στην προσευχή, στα πάντα, στα πάντα, στα πάντα, στα πάντα. Να διαβάζει και την Αγία Γραφή, γιατί τους είχαν κάνει και μεταφράσεις. Αλλά κόλλησε εκεί. Ναι, εγώ δεν μπορώ να ζήσω με μια γυναίκα. Θέλω 3 γυναίκες. Λέει, δεν γίνεται. Τότε λέει, δεν γίναμε χριστιανός. Ένας λέει, του το είπε αυτό. Δεν γινόταν χριστιανός γιατί ήθελε 3 γυναίκες. Του είπε, δεν πειράζει, του λέει. Ας έχεις υπηρέτριες, αλλά μόνο να μην κοιμάσαι μαζί τους, να μην κάνεις παιδιά. Αυτό απαγορεύεται. Τα άλλα, να έχεις γυναίκες στο σπίτι, δεν επιτρέπεται. Αλλά δεν μπορείς να παντρευτείς 3 γυναίκες εδώ. Ο χριστιανός λέει μια γυναίκα, ένας άντρας. Τέλειος. Όπως κατασκεύασε ο Θεός τον κόσμο. Με έναν άντρα και μια γυναίκα. Αυτό είναι το σωστό και το δίκαιο και το τίμιο. Σας είπα για τα καθεστώτα λοιπόν. Δυστυχώς είμαι μπλέξει άσχημα με τα καθεστώτα. Και ο Χριστός δεν έχει τέτοια πράγματα. Ζητάει την ενότητα. Αυτό που είχε καταλάβει ο μεγάλος στρατηγός της Ελλάδας, ο Κολοκοτρώνης, ο οποίος ήταν και σοφός και χριστιανός καλός. Συγχώρεσε και το φωνιά του αδερφού του, ο Κολοκοτρώνης. Αλλά αυτά το πούμε σε άλλη εκπομπή. Όχι κόμματα λοιπόν, γιατί τα μεν πάνε από φιλελευθερά στην ασυδοσία και χάνεται η ενότητα των προσώπων, ενώ τα άλλα πάλι μπορεί να έχει μια ενότητα το πρόσωπο, μια αυστηρότητα, αλλά δεν έχει ελευθερία οπότε. Ο Χριστός έτσι είναι, δίχως ελευθερία. Ο Χριστός είναι που έδωσε την ελευθερία. Δεν έβαλε δεσμεύσεις στον άνθρωπο, κάνε ό,τι θέλεις, αλλά πρόσεχε, γιατί θα κρυφθείς από αυτά που κάνεις. Αυτά είναι τα κύρια πράγματα που ήθελα σήμερα να σας πω, αγαπητοί φίλοι. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος να έχουμε με τα πάντων ημών. Σας ευχαριστώ. Χαίρετε.